Σε ισόβια κάθυρξη καταδικάστηκαν οι 39 χρονη σύζυγος και ο αστυνομικός εραστής της για τη δολοφονία του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη τον Οκτώβριο του 2017 στα πυλαλήματα Σιτίας. Η χείρα του γιατρού κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία χωρίς ελαφρυντικά ενώ ο 38χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κατά την απολογία του, ο αστυνομικό πήρε πάνω του όλη την ευθύνη, λέγοντα πω μόνο του σχεδίασε τη δολοφονία του γιατρού και πω δεν υπήρξε καμία συμμετοχή τη 39χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με καταθέσει, ο κατηγορούμενο είχε κρυφτεί πίσω από το δέντρο, έχοντα στήσει ενέδρα στον άτυχο Καλαντζάκι. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τι 10 το πρωί τη Τρίτη και ολοκληρώθηκε στι 4 τα ξημερώματα. Είχαν διακοπεί οι σχέσει με τον αδελφό μου εξαιτία τη. Αυτή τον απομάκρυνε επειδή ήμασταν εναντίον. Τον τελευταίο χρόνο δεν τα πήγαινε καλά το ζευγάρι. Μάθαμε ότι είχε εραστεί. Ήταν σωστό. Οργή και μίσο. Μην νιώσουν και άλλοι άνθρωποι αυτό το οποίο ζούμε εμεί κάθε μέρα. Για μένα ο φωνιά είναι η Βουλγάρα. Αν δεν είχαμε Βουλγάρα, δεν θα είχαμε Βουλγαρό. Η Βουλγάρα έφερε το Βούλγαρο και έβαλε να το σκοτώσει. Ο ηθικό αυτούργο και ο άμεσο ενεργό είναι η Βουλγάρα. Η οποία είχε ο Βουλγάρο, γιατί να τον σκοτώσει, αν δεν τον έβαζε Βουλγάρα. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, φίλοι του άτυχου καρδιολόγου κατέθεσαν στο δικαστήριο του φόβου που είχε ο Χριστόδουλος Καλαντζάκη λίγο καιρό πριν πέσει νεκρό, με τέσσερι σφαίρες, μία στο κεφάλι και τρει στην πλάτη. Συχνά η σύζυγό του έπαιρνε χρήματα από τι τσέπε ή έκανε αναλήψει με τι κάρτε του. Μου είχε πει κάπου στο Μάρτιο, σήμερα με κλέβει. Αύριο θα με σκοτώσει. Ήταν 9 το πρωί τη 7η Οκτωβρίου του 2017, όταν ο Χριστόδουλο Καλατζάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σιτία προ το Μακρύ Γιαλό με σκοπό να μετέβει στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή ώστε να εξετάσει του ασθενεί του. Όταν ο γνωστό καρδιολόγο έφτασε στη θέση πυλαλήματα του Κουτζουρά, ο 37χρονο τότε αστυνομικό τον περίμενε και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου.